Στόχος να τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε τα εκπαιδευτήρια να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Το έργο άρχισε συμβολικά από την Ακριτική Αθιέν. Στην Ακριτική Αθιένου βρίσκεται το πρώτο από τα 405 σχολικά κτίρια, στις οροφές των οποίων η ΑΕΚ θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα σχολεία θα καταστούν αυτάρκηση ενέργεια, ενώ σε μεγάλο βαθμό θα παράγουν ενέργεια από εναλλακτικές πηγές, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου. Σχεδόν όλα τα σχολεία μας θα παράγουν πράσινη ενέργεια, κατά κανόνα θα παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν. Ο στόχος ήταν να καλύψουμε όλο το χάρτη των σχολικών κτηρίων. Το μέλλον της Κύπρου και της Ευρώπης και ελπίζουμε και του πλανήτη είναι πράσινο και χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι μαζί προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο. Θα στοιχήσει 9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβάλει η ΑΕΚ και το οποίο θα αποπληρώσει το Υπουργείο Παιδείας σε περίοδο 20 ετών. Με την εμπειρία της και την τεχνογνωσία της, η ΑΕΚ έχει τη δύναμη ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία αυτού του μεγάλου έργου. Εμείς ως Αθιένου χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί η κυβέρνηση έστω και συμβολικά ξεκίνησε αυτό το έργο από την Ακριτική Αθιένου. Η κυβέρνηση μας συμπαραστέκεται συνέχεια για την ακριτικότητα μας και τις ανάγκες που έχουμε. Τα 405 κτίρια έρχονται να προσθεθούν στα 114 σχολικά κτίρια, τα οποία ήδη διαθέτουν φωτοβολταϊκά, τα οποία τοποθέτησαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο εργασιών αντισεισμικής αναβάθμισης. Η ενέργεια που θα συγκεντρώνεται όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία θα αγοράζεται από την ΑΕΚ και θα διοχετεύεται στο δίκτυο.